Και αυτή τη φορά έχουμε ένα βιβλίο. Το υποσχέθηκα και το έκανα. Χρειαστήκανε 5 μήνες να το φτιάξω, να το γράψω και να διορθωθεί και να τυπωθεί. Έχει παραγωγή τώρα το Μάιο του 2020, είναι το πιο σύγχρονο. Να το δούμε λίγο το βιβλίο, να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Είναι αυτό εδώ λοιπόν, «Δεν φοβάμαι πια τον δάκο». Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λοιπόν μέθοδο, εμπεριστατωμένη, ελεγμένη σε ελαιόδεντρα της Κρήτης, και όλα τα αποτελέσματα ενέχονται εδώ, αλλά και όλος εκείνος ο ορθός τρόπος στον οποίο πρέπει να συμπεριφερθούμε πλέον στην ελιά. Δεν γίνεται, κύριε Αγγελιδάκη, πλέον να κλαίμε τη μοίρα μας, να σας το πω έτσι απλά. Δεν έχουμε ποσότητα, δεν έχουμε ποιότητα, να μην ασχολούνται πολύ ελαιοπαραγωγοί. Με απλά πράγματα, τα οποία δίνεται ως συμβουλές πλέον σε αυτό το βιβλίο, μπορούμε να πετύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο. Ο αναγνώστης που θα το πάρει θα είναι σίγουρος όταν το διαβάσει ότι θα έχει επιτυχία 100% και στην παραγωγή του θα την σώσει και δεν θα έχουμε απώλειες από το δάκο, και στην ποιότητα πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα, να δώσουμε μια υπεραξία στο προϊόν και να μπορέσει ο κάθε παραγωγός που θα ασχοληθεί πραγματικά να έχει τη μέθοδο και να μπορέσει να φτιάξει, να κατασκευάσει ένα πραγματικά προϊόν το οποίο θα έχει και υπεραξία, αλλά θα έχει και ωφέλη για τον οργανισμό. Θα πάρουμε λίγο από το μηδέν. Τι κάνουμε λάθος, τι κάνουν λάθος οι παραγωγοί της Κρήτης, η ελαιοπαραγωγή. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί δίνεται ουσιαστικές απαντήσεις πλέον. Το λάθος που γίνεται τους παραγωγούς είναι ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν έχουν γνώση ότι υπάρχει μέθοδος αυτή τη στιγμή δοκιμασμένη και να μπορέσουν να τη μάθουν δεν είναι δύσκολο. Απλώς πρέπει να μελετήσουν, όχι απλώς ένα διάβασμα, να μελετήσουν τη μέθοδο αυτή, η οποία εγώ χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια για να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα, διαβάζοντας, μελετώντας και κάνοντας και ο ίδιος πειράματα για να έρθω σε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Στο κτήμα εδώ στη Φοινικιά, στο Ηράκλειο, είχα τώρα και 4-5 χρόνια σοβαρά προβλήματα. Τα λύσαμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη, οικονομική λύση, πολύ φτηνότερη, και από την άλλη πλευρά μπορούμε να είμαστε και να μπορούμε να, δηλαδή, να δώσουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, και ο καταναλωτής, ο οποίος πια έχει απαιτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο από το ελαιόλαδο το οποίο καταναλώνεται καθημερινά και πρέπει να είναι υγιεινό, να μην έχει φάρμακα μέσα, να μην έχει προϊόντα τα οποία να χαλάνε τα ωφέλη του ελαιολάδου. Ξέρετε, εμείς εδώ στην Κρήτη καμιά φορά, δεν το λέω, είναι χαρακτηριστικό όλων των Ελλήνων. Έχουμε την ιδιότητα και το χάρισμα να μυρολατρούμε καμιά φορά ως προς αυτά που μπορεί να μας παρέχει ο πρωτογενής τομέας και να λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, θα βάλω λίγο λίπασμα, θα τα ποτίσω λίγο, όμως δεν είναι έτσι η παραγωγή. Ειδικά όταν πρέπει να μιλάμε για ένα προϊόν αυξημένο σε ποιότητα και ποσότητα, θα πρέπει να κάνουμε τις σωστές κινήσεις, απλά βήματα. Και είναι κρίμα να έχουμε τη λύση μέσα στα πόδια μας, την Κρήτη, και δει όταν εξαιρετικοί άνθρωποι, επιστημονικό προσωπικό όπως και εσείς, γεωπόνος, αγρότης, το ζείτε δηλαδή καθημερινά, έχετε και το δικό σας τυποποιητήριο ελαιολάδου, να μην ακούμε αυτές τις απόψεις και να μην τις εφαρμόζουμε. Είναι κρίμα, το λέμε καθημερινά. Κύριε Κουμαντάκη, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι και το μαγαζί μου ακόμα το παραμέλησα, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσω αυτή τη μέθοδο. Πάρα πολλοί πελάτες και φίλοι παραγωγοί οι οποίοι έρχονται στο μαγαζί μου βλέπουν ότι λείπω πάρα πολλές φορές, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσω τη μέθοδο. Η μέθοδος ολοκληρώθηκε και αυτό που είδα
Μπορώ να πω ότι θέλω να το δώσω στον παραγωγό, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, να διαβάσει, να το μελετήσει και όχι μια απλή ανάγνωση, το ξεκαθαρίζω. Είναι σαν να δώσουμε εξετάσεις στο λύκειο. Εγώ θα το πω πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ιό, τον κορονοϊό, στον οποίο γίνονται χιλιάδες έρευνες σε όλο τον κόσμο, έως ότου έχουμε ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο για να τον καταπολεμήσουμε. Έτσι κι εσείς, και μπαίνω σε αυτόν τον παραλληλισμό για να καταλάβουν οι περισσότεροι τηλεθεατές και οι παραγωγοί αγρότες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, ότι αν δεν ελέγξεις επιστημονικά το αποτέλεσμα και δεν κάνεις τα δικά σου τεστ, τη δική σου έρευνα, δεν μπορείς να μιλήσεις για την ορθή λογική στο δολωματικό ψεκασμό. Όμως εσείς τα κάνατε όλα, όλο το προηγούμενο στάδιο, και παρουσιάζετε μέσα από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο το ξεφίλησα, κύριε Αγγελιδάκη, συγχαρητήρια, παρουσιάζετε ένα σωστό τρόπο ώστε να διώξουμε το δάκο και πλέον να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία ζητούμε. Όχι να διώξουμε, να σκοτώσουμε, να σκοτώσουμε το δάκο, να τον εξολοθρεύσουμε. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι τέτοιος, ο οποίος να καταλάβει ο αναγνώστης, ο παραγωγός, ο οποίος θα το διαβάσει, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε πια το δάκο, ίσως αργότερα και τον κορονοϊό, αλλά αυτό δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, όμως ο δάκος ήδη εδώ έχει ελεγχθεί. Mm-hmm. Αυτό διαβεβαιώνω τον κάθε παραγωγό, ο οποίος θα το μελετήσει, εξάλλου σε 20 μέρες πρέπει να γίνονται... Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, η περιφέρεια είναι... ξεκινάει σιγά-σιγά και ο τρόπος τον οποίο εδώ πέρα προτείνεται σε όλους τους αγρότες και παραγωγούς έρχεται να κουμπώσει, έρχεται να δέσει με τον όλο σχεδιασμό για τις περιφέρειες, έτσι. Ή μπορεί και ο καθένας ανεξάρτητα να προχωρήσει με τον τρόπο τον οποίο προτείνεται στην εξολόθρευση του δάκου. Ο παραγωγός πια δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στην περιφέρεια ή στους κρατικούς δολωματικούς ψεκασμούς. Mm-hmm. Ο παραγωγός, γνωρίζοντας και διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα είναι σε θέση να επεμβαίνει χειρουργικά σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα, γιατί θα έχουμε το δικό μας δίκτυο παγίδων, θα γνωρίζουμε πολύ πιο γρήγορα από τα συνεργεία πότε χρειάζεται να επεμβούμε. Εμείς λοιπόν δεν καταργούμε και δεν θέλουμε να πούμε ότι η περιφέρεια δεν κάνει τη δουλειά της, την κάνει καλά τη δουλειά της, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε στον έλεγχο και να βοηθάμε την περιφέρεια. Επιβάλλεται μια επιπλέον έτσι νουθέτηση σε μορφή έτσι πιο εξειδικευμένης, εμπεριστατωμένης άποψης και διδαχής απέναντι σε όλους, σε όλα εκείνα τα συνεργεία τα οποία κάνουν τους δολωματικούς πεκασμούς της περιφέρειας. Χρειάζεται ενίσχυση περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι, γιατί επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά, ακούγονται φωνές που αμφισβητούν τον ψεκασμό του δάκου εκ μέρους της περιφέρειας. Εγώ τα μεταφέρω όλα. Ακούστε κύριε Κουμαντάκη, διαβεβαιώνω και το ξέρουν όλοι ότι ο δολωματικός ψεκασμός τώρα και 70 χρόνια, όπως αναφέρω και στο βιβλίο μου, είναι η μόνη δοκιμασμένη μέθοδος η οποία μπορεί να ελέγξει το δάκο. Δεν μπορούμε με ψεκασμούς καλύψεως και μάλιστα μπορώ να πω ότι στα Χανιά υπάρχει ένα χωριό το οποίο έκανα σεμινάριο. Ναι. Παραγωγός ο οποίος έδινε για 10.000 ελιές, έκανε γύρω στους 30 τόνους κάθε φορά, πλήρωνε γύρω στα 2.500 ψεκασμό και στο τέλος έβγαλε και 2 οξέα. Mm-hmm. Και πολλοί άλλοι, όπως ξέρουμε, φέτος που έγινε αυτή η καταστροφή, ειδικά στην Κρήτη. Mm-hmm. Αλλά και σε άλλες περιοχές υπάρχει πρόβλημα. Και στην Πελοπόννησο, που λέμε ότι δεν είχαμε πρόβλημα, υπήρχε και εκεί πρόβλημα, κατά περιοχές όμως. Εδώ ήταν γενικό. Δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτος ο πληθυσμός όταν μας φύγει και mm-hmm. πρέπει εμείς να επεμβαίνουμε όταν χρειάζεται στα δικά μας κτήματα, όσοι θέλουν να ασχοληθούν, να επεμβαίνουμε στα δικά μας κτήματα και να προστατεύουμε το προϊόν μας, όταν εμείς κρίνουμε, εφόσον ελέγχουμε οι ίδιοι, ότι χρειάζεται να επεμβούμε. Πάντως να επεμβούμε. Χρειάζεται όμως πάντα να παρακολουθούμε. Και ακόμα ο κάθε παραγωγός έχει το δικαίωμα το ψεκασμό που κάνει η περιφέρεια ή ο κρατικός, τέλος πάντων, ο ψεκασμός, ναι, να μπορεί να ελέγχει και τις πορείες των, το αναφέρω μέσα, ναι, το δίνει δικαίωμα ο νόμος. Να ελέγχουμε πού ψεκάζονται, πού δεν ψεκάζονται, αν ψεκάσαν τα δικά μας και
να επεμβαίνουμε όταν γίνεται κάτι λάθος, αλλά και να διευκολύνουμε τους χειριστές όταν είναι ειδικά σε άγνωστες περιοχές, να τους δείχνουμε κάποια περάσματα για να μπορεί να γίνεται καλύτερη. Πάντως εγώ εδώ από ό,τι βλέπω και από ό,τι σας είπα το ξεφίλησα, βλέπω μια εμπεριστατωμένη συλλογιστική, δηλαδή ξεκινάτε ακόμα και από τα χαρακτηριστικά του εντόμου, το δάκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν γνωρίζουμε τον εχθρό, μας τα λένε κάθε μέρα και οι λοιμοξιολόγοι, αν δεν γνωρίζουμε τον εχθρό δεν μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε στο 100%, άρα προσπαθείτε να δώσετε μια γενικότερη ολιστική διάσταση στον αναγνώστη και στον παραγωγό, στον ενδιαφερόμενο, τι είναι δάκος και να καταλάβει τι πρέπει να γίνει, έτσι. Και ο πιο εντατικός ψεκασμός θα είναι ο ιδανικός, έτσι. Ναι. Η στρατηγική αυτό λέει, σε οτιδήποτε πόλεμο ή σε οτιδήποτε θέλουμε να ελέγξουμε, ότι πρέπει να γνωρίζουμε τον εχθρό μας, να ξέρουμε τα ευαίσθητα σημεία του, τις αδυναμίες του και εκεί να παίρνουμε τα μέτρα μας για να μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε. Το ίδιο είναι και εδώ. Ο δάκος έχει την αχίλιό του πτέρνα, τα γράφω όλα μέσα. Μην μας τα αποκαλύψετε. Νομίζω και οι τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν σίγουρα θα μπουν στη διαδικασία να σας ψάξουν και παρακαλώ έχουμε και τα τηλέφωνά σας, τρόπους επικοινωνίας, στους οποίους κάποιος ενδιαφερόμενος που θέλει να αποκτήσει και αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, εξαιρετικό γεωργικό σεμινάριο όπως το μεταφράζεται χαρακτηριστικά. Έτσι, γιατί θα πρέπει όλοι μας να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Χρειαζόμαστε σεμινάρια ακόμα και στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η αλήθεια είναι. Το γεωργικό σεμινάριο το εμπνεύστηκα, κύριε Κουμαντάκη, από το βιβλίο του Ρούντολφ Στάινερ για την βιοδυναμική γεωργία, mm-hmm. που εκδόθηκε το 1924 στη Γερμανία και το σεμινάριο αυτό εμπνεύστηκε από το ελληνικό, από την ελληνική μυθολογία, από τη θεά Δήμητρα, γι' αυτό λέγεται και Demeter η βιοδυναμική γεωργία, το πρόγραμμα Demeter. Ναι. Και αυτά που λέει είναι τόσο πολύ η γνώση που μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνω από τα βιολογικά. Όμως είναι πολύ δύσκολη η μέθοδος η βιοδυναμική, όμως σαν γεωργικό σεμινάριο το δικό μου είναι αυτό το οποίο ίσως γιατί δεν θα φτάσω σε κάθε γωνιά στην Ελλάδα, είναι ένα σεμινάριο πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξης, το οποίο ο κάθε παραγωγός που θα το διαβάσει, το μελετήσει, θα έχει τη γνώση να καταπολεμήσει στο κτήμα του ή στα κτήματά του το δάκο και να έχει πραγματικά ένα προϊόν το οποίο θα δώσει υπεραξία και πολύ καλύτερες τιμές από τις τρέχουσες όταν έχουμε και με το αγκουρέλαιο μέσω της βιολογικής, ναι, να έχουμε πάρα πολύ καλύτερες τιμές. Αυτό το διαβεβαιώ. Μάλιστα. Και να το γνωρίζουν και τηλεθεατές ότι αγκουρέλαιο μπορούν να κάνουν μόνο τα βιολογικά. Μόνο δεν τα μπορούν βιολογικά. Να κάνουν έχετε αγκουρέλαιο δει. Μη βιολογικό, διότι τον Οκτώβριο, τον οποίο εμείς ψεκάζει ακόμα η περιφέρεια, εμείς κάνουμε παράλληλα την συγκομιδή στα βιολογικά, όποιος θέλει να κάνει αγκουρέλαιο. Με ενημερώνει, κύριε Αγγελιδάκη, ότι ήδη έχουν πάρει άνθρωποι τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο και ρωτούν πού μπορούν να σας βρουν. Εγώ επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι κάτω χαμηλά στην οθόνη σας θα δείτε τρόπους επικοινωνίας. Σημειώστε τα κινητά τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας με τον κύριο Κώστα Αγγελιδάκη. Όμως αυτό που βλέπω, κύριε Αγγελιδάκη, και με βάση τα χαρακτηριστικά του βιβλίου, δεν περιορίζεστε μόνο στο κομμάτι του δάκου. Θέλετε να κάνετε γνωστό, να γνωστοποιήσετε στον αναγνώστη, στον ενδιαφερόμενο, στον παραγωγό, στον αγρότη, ότι υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για την ελιά. Ακούσαμε για μύκητες, ακούσαμε για γλοιοσπόριο, ακούσαμε διάφορους κινδύνους που ελοχεύουν. Άρα θα πρέπει εμείς να πέσουμε πάνω στην ελιά, να της δώσουμε αυτό που θέλει, προκειμένου να καρποφορήσει και ποιοτικά να έχουμε εξαιρετικό λάδι και μεγάλη ποσότητα ετησίως. Ναι, να πούμε μόνο για το γλοιοσπόριο ότι ακούστηκε σαν νέα ασθένεια. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Πόσες φορές τα λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο τον Χριστόφορο, δηλαδή, τον Παπαδάκη. Να μην συζητούμε ότι το γλοιοσπόριο φέτος εμφανίστηκε και όποιος δεν το ξέρει είναι από τις πιο παλιές ασθένειες που υπάρχουν. Όμως ο πρωταρχικός παράγοντας για να μπει το γλοιοσπόριο και να μας καταστρέψει την ελιά, ακόμα χειρότερο το καρπό δηλαδή, ναι, είναι οι οπές εισόδου και οι οπές εξόδου του δάκου με το σχίσιμο της ψαρολεπίδας της λεγόμενης
και να μην είναι ανοιχτές οι οπές για να μπει ο Μίκητας. Δεν θα αναφερθώ στο γλιοσπόριο. Εγώ προσωπικά να πω ότι γλιοσπόριο δεν ψέκασα καθόλου στα δικά μου κτήματα φέτο. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Ούτε πέρσι ψέκασα. Όμως έβγαλα 3 γραμμά λάδια μέχρι 5 Δεκεμβρίου που τελείωσα σε πάρα πολύ δύσκολες περιοχές, όπως είναι η περιοχή Βορρός, ανάλογα κάτω ανάμεσα Βαλή και Αγία Βαρβάρα. Ναι. Εκεί ο δάκος οργιάζει, δηλαδή μπορώ να πω ότι κατάστρεψε πέρσι εμένα. Με όχι τα τσουβάλια βγάζανε από τα ελαιουργία, κύριε Αγγελιδάκη. Θυμάμαι βίντεο τα οποία μας στέλνανε τηλεθεατές με τα τσουβάλια, με τις παλάμες, βγάζανε το δάκο μέσα από τα μηχανήματα. Αυτά... Στην περιοχή της Μεσαράς. Αυτά τα λάδια υποβαθμίζονται και πολύ γρηγορότερα. Ενώ έχουν οξέα και λέμε ας πούμε ότι θα τα πάρω αυτά τα λάδια βιομηχανικά, ναι, αλλά ακόμα και μέσα στα μπουκάλια υποβαθμίζονται πολύ γρηγορότερα και γι' αυτό οι τιμές είναι τόσο πολύ χαμηλές που πολλές φορές η παραγωγή φέτο δεν τους συνέφερε να μαζέψουν αυτά τα λάδια. Μάλιστα. Πάντως βλέπω ότι κάνετε λόγο και αναφέρεστε ακόμα και στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω είναι από τα νούμερο ένα θέματα τα οποία συζητιούνται εν έτη 2020 μετά και τον κορονοϊό. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουμε στο επίπεδο των απαιτήσεων που επιβάλλει η σύγχρονη εποχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται κλιματικά. Εκεί τι συμβουλές μπορούν να δοθούν όμως? Ακούστε, καταρχήν έχει 5 κεφάλαια το βιβλίο. Ναι. Δεν γράφω για κλαδέματα και γνωστά πράγματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε βιβλίο. Οποιοδήποτε τα κάνει. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια κεφάλαια τα οποία στο σύνολό τους θα μας δώσουν ποιοτικά ελαιόλαδα. Και ποιοτικό ελαιόλαδο δεν είναι μόνο καταπολεμώ το δάκο, βγάνω ένα τρίγραμμο. Ναι. Υπάρχει και η γεύση. Η γεύση για να πάει ένας καλός δοκιμαστής ελαιολάδων, ελαιολάδου για να μας πει τη γεύση, αυτό εξαρτάται από τα οργανοχημικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να το διακρίνει. Ναι. Αυτά λοιπόν, τα οργανοληπτικά αυτά στοιχεία δεν, ναι, προέρχονται μόνο από τη καταπολεμώ το δάκο. Πρέπει να λαμβάνουμε και άλλους παράγοντες, όπως είναι τα κόμποστ, ας πούμε, που αναφέρω μέσα. Τα κόμποστ είναι ένας παράγον ο οποίος πολλές φορές σε πάρα πολύ φτηνές τιμές, ναι, μας δίνει πολύ καλύτερα γεύση στο ελαιόλαδο και να έχουμε μία υπεραξία και από εκεί, γιατί δεν είναι μόνο καταπολέμησα το δάκο. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και αυτή σημαντικά την παραγωγή του ελαιολάδου και εδώ λέμε και για τα πλεονεκτήματα της κλιματικής αλλαγής. Λέμε μόνο τα μειονεκτήματα ότι μας δημιουργεί προβλήματα μόνο. Άρα έχει επενδύουμε και στην κρίση. Πρέπει να μάθουμε να επενδύουμε σε όλα τα κακό σκήμενα, τα κυρικά, έτσι και τα, βέβαια, κλιματικά. Πρέπει να μάθουμε ότι τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση, με ποιους τρόπους μπορούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να γνωρίσουμε, είπα, τις ωφέλειες της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι ότι η βλάστηση δουλεύει και το χειμώνα με την άνοδο της θερμοκρασίας. Επίσης, η κλιματική αλλαγή πολλές φορές μας βοηθάει και λέγανε οι επιστήμονες ότι με τις παραπάνω θερμοκρασίες θα έχουμε μία ύφεση του δάκου, με τις καύσονες που θα γίνουν και παραπάνω ή δεν ξέρω τι. Πέρυσι δεν έγινε κανένας καύσονας. Μάλιστα. Άρα αυτά τα πλεονεκτήματα που νομίζαμε ότι θα είχαμε την κλιματική αλλαγή, αυτά δεν ευστοχούν, δεν ευσταθούν πια. Ναι. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση και από την άλλη πλευρά τα πλεονεκτήματα της κλιματικής αλλαγής να μας δώσουν λάδι πολύ καλύτερης ποιότητας και κάθε χρόνο καρποφορία. Εγώ έχω μεγαλώσει σε αγροτική οικογένεια, κύριε Αγγελιδάκη, και αυτό που άκουγα κάθε χρόνο για τον παππού μου και τον πατέρα μου ήταν το εξής. Φέτος, παιδί μου, έχουμε βεντέμα. Θα πάμε καλά. Έχουμε λάδι. Του χρόνου όμως δεν θα έχουμε παραγωγή. Αυτό μπορεί να ανατραπεί αυτή η λογική με ορθούς τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στην ελιά, δηλαδή να έχουμε κάθε χρόνο
λάδι και με βάση βεβαίως ό,τι μπορεί να φέρει κλιματική αλλαγή. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Και βέβαια είναι. Είναι. Δεν μπορούμε να πούμε θα έχουμε κάθε χρόνο 100%. Αλλά ένα 80% το οποίο θα μας δώσει πολύ καλύτερο ποιοτικό ελαιόκαρπο και με την, στα βιολογικά ειδικά που θα συγκομίσουμε πολύ γρηγορότερα, δηλαδή τον Οκτώβριο, ναι, θα δούμε ότι η ελιά αρχίζει αμέσως και τραβάει βλάστηση αφού ξεκουράζεται και έχουμε πολύ γρηγορότερη ορμονική ισορροπία. Και ο παραγωγός μπορεί συντοχρόνως με την συγκομιδή, όταν δεν έχουμε βροχοπτώσεις, να κάνει και μια και ένα πότισμα παράλληλα, το οποίο εγώ έκανα πειράματα φέτο και φαίνεται στο σεμινάριο εδώ, ότι πραγματικά αμέσως αρχίζει η ελιά και βλαστάνει. Μπράβο. Το οποίο αυτό πάει στην περσινή χρονιά, η βλάστηση μέχρι τέλος Φλεβάρι. Θα το κρατήσω αυτό για τον πατέρα μου. Θα το και κρατήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένα δώρο το οποίο θα αξιοποιηθεί. Είναι από τα λίγα δώρα που μπορεί να σου κάνει κάποιος και πιάνουν πραγματικά τόπο, ειδικά όταν μιλάμε για παραγόμενες ποσότητες ελαιολάδου στην Κρήτη. Είναι ο θησαυρός μας. Θα πρέπει να τον περιποιηθούμε, θα πρέπει να φροντίσουμε για τον ελαιόκαρπο και τα ελαιόδεντρα από άκρη σ' άκρη στο νησί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αγγελιδάκη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Εμείς τόση ώρα, και παρακαλώ να δείξουμε και για τελευταία φορά και τους τρόπους επικοινωνίας. Όσοι δηλαδή ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε το γεωργικό σεμινάριο, όπως το αποκαλεί και ο γεωπόνος εδώ, ο κύριος Κώστας Αγγελιδάκης, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του και αυτός βεβαίως να σας καθοδηγήσει. Σας ευχαριστώ. Το μόνο που μπορώ να πω, μία κουβέντα ακόμα, παρακαλώ, ένα δευτερόλεπτο, είναι ότι έτσι, και με αυτό, να αυτό που πρέπει στο ελληνικό ελαιόλαδο, λόγω των κλιματικών και εδαφικών συνθήκων που έχουμε, μπορούμε να αναδείξουμε το καλύτερο πραγματικά ελαιόλαδο στον κόσμο, σαν ελληνικό ελαιόλαδο, και πραγματικά να δώσουμε μια αξία στην υγιεινή διατροφή. Εύχομαι ο κόσμος να αφομοιώσει όλα αυτά τα οποία περιέχονται μέσα στο βιβλίο και να το αποκτήσει, γιατί με τον τρόπο, τη μέθοδο δολωματικού ψεκασμού την οποία μας παρουσιάσατε πριν από λίγους μήνες, ομολογώ ότι στο διαδίκτυο τα βίντεο που ανεβάσαμε έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την Κρήτη. Και σας οφείλουμε ένα ευχαριστώ, κύριε Αγγελιδάκη. Και διαβεβαιώνω επίσης ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι όπως όλα τα βιβλία. Έχει κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά. Μην πείτε άλλα. Δεν λέω άλλα. Μην πείτε άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.